Και το επόμενο θέμα, όπου η ορχήστρα Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου θα συνοδεύσει τον Γιάννη Κότσιρα σήμερα και αύριο σε δύο συναυλίες στο Μέγαρο των Φίλων της Μουσικής. Ο γνωστός τραγουδιστής, 90 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή, ηχογράφησε ένα CD ζωντανεύοντας γνωστά και άγνωστα τραγούδια της Σμύρνης. Κατά τα λεγόμενα του ίδιου του Γιάννη Κότσιρα, το ρεπερτόριό του δοκίμασε μάλλον πρώτα σε ανυποψία στο κοινό, σε περιφερειακά τσιπουράδικα. Σιρλού μου η γλυκιά σου η ματιά. Όταν ξεκίνησα το 90, ξεκίνησα με αυτό το ρεπερτόριο, δηλαδή με ρεμπέτικα και λαϊκά τραγούδια. Σαφώς το Σμυρναίικο έχει μια διαφοροποίηση, μια και είναι πιο κοσμοπολιτικό, δεν έχει αυτή το βαρύ στοιχείο που έχουν ίσως τα ρεμπέτικα ή τα λαϊκά τραγούδια, αλλά έχει μια ευγένεια και μια διαφορετικότητα. Επίσης η Σμύρνη συμβολίζει το απάβγασμα του πολιτισμού της Ελλάδας. Πιστεύω σε αυτή τη δουλειά, πιστεύω ότι έχει το στοιχείο της αφύπνισης, της αξιοπρέπειας και της υπερηφάνειας αυτών των στοιχείων που έχουν τσαλαπατηθεί τα τελευταία χρόνια. Αυτά τα τραγούδια τα ξέρω από πολύ μικρός. Επίσης, πριν τα ηχογραφήσουμε με την Εστουδιαντίνα, κάναμε ένα πείραμα. Τα παίζαμε ζωντανά στα τσιπουράδικα του Βόλου. Και όταν λέω ζωντανά, εννοώ κανονικά, πηγαίναμε με την παρέα, καθόμασταν, έβγαινε το μπουζουκάκι, έβγαινε η κιθαρούλα, το βιολί και εκεί ανάμεσα στα τσίπουρα και στους μεζέδες και στον κόσμο όλο, εμείς ξεκινήσαμε να παίξουμε αυτά τα τραγούδια. Με αυτή λοιπόν τη λογική, δεν υπήρχε δυσκολία του να καταλάβω και δεν υπήρχε και η ανάγκη να υποδηθώ. Ήταν δικά μου τραγούδια. Ποια? Τα αντιμετώπισα σαν δικά μου σημερινά τραγούδια. Όπως και εγώ, το αντίστοιχο κάνω και μουσική. Με το μεγάλο μου στίχημα σαφώς είναι η συνύπαρξη της Εστουδιαντίνας μαζί μου σε αυτό το πολύ δύσκολο ρεπερτόριο και με αποκορύφωμα την πρώτη έτσι μας ζωντανή μας παρουσίαση που είναι το Μέγαρο Μουσικής στις 19 και στις 20 Μαρτίου. Το ονδερό ότι θα συνεχίσει μετά το Μέγαρο έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχουμε πετάξει τραπέζια, καρέκλες και όλα αυτά. Έχουμε κάνει συναυλίες μέσα σε χώρους που κανείς μπορεί και να το περίμενε, με χαμηλά εισιτήρια, για να μπορέσουν όλοι να έρθουν να διασκεδάσουν, αλλά και να εκδηλώσουν τα βαθύτερα αισθήματά τους μέσα από τα δικά μας τα τραγούδια. Πες πως μ' αγαπάς κι ας είναι ψέμα, ρίξε μου κουκλί μου ένα βλέμμα. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιατρέψε το πόνο μου, τι κι αν δεν έχω τι πειράζει. Μη μ' αφήνεις μόνο μου, γιατρέψε το πόνο μου. Αυτά για σήμερα από το σημείο Art. Αύριο απόγευμα ξανά μαζί σας. Από μας εδώ, καλή συνέχεια και τι άλλο, προσοχή στις κακοτεχνίες.